Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρχισε απόψε στο Λειψούριο ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Οσίου Παναγή Πασχά με μέγα πανηγυρικό ασπερινό και λιτάνευση της εικόνος γύρω από τον Ιερό Ναό. Αύριο και ώρα 7.30 το πρωί θα γίνει ο όρθρος της εορτής και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία με τερτοκλασίες και θείου κηρύγματος. Την Κυριακή και ώρα 8 το απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως μετά των χαιρετισμών του Οσίου Παναγή Πασχά. Σε ανώδικη τροχιά κινήθηκε η τουριστική μας κίνηση το φετινό Μάιο μέσω των αφήξεων των επισκεπτών μας, το οποίο θύμα σε αερολιμένες τις μηνιές, μειώνοντας αύξηση 18,68%. Οι αφήξεις τσάρτερ σημείωσαν άνοδο 12,15%, από οι 280 πτήσεις του Μαΐου 2012, φέτος αυξήθηκαν σε 314, δηλαδή 34 πτήσεις παραπάνω από πέρυσι και οι επισκέπτες μας από 20.738 πέρυσι τον Μάιο, φέτος αυξήθηκαν σε 24.612. Είχαμε δηλαδή 3.878 επισκέπτες παραπάνω. Στις 8 Αυγούστου θα παιχτεί στο Εργοστόλι σε καλοκαιρινή περιοδία η παράσταση «Ποιος στη ζωή μου» που αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη. Η Ελλάδα ταξιδεύει από το 1922 μέχρι τις μέρες μας μέσα από τη ζωή, τις μουσικές και τα τραγούδια του Μίκη. Η παράσταση θα δοθεί στο στάδιο Εργοστολίου ενδεχομένως και με την παρουσία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη που τον συνδέουν με το Εργοστόλιο αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια. Κατά την πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων, αποφασίστηκε στο υποσύστασι Εθνικό Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής να εκπροσωπεί τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ο κ. Ανδρέας Παντελιός με αναπληρωτή του τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Ο κ. Παντελιός εκπροσωπεί το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης στον Οργανισμό των Ελληνικών Νησιών. Ο Δήμος Κεφαλονιάς υποδέχθηκε πρόσφατα πολυμελές κλιμάκιο δημοσιογράφων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, εξειδικευμένων σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίοι συνοδεύονται από τον Γενικό Διευθυντή της Hellenic Island Services και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, κ. Θανάση Καραπέτζα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν οι δημοσιογράφοι να ξαναγηθούν σε διάφορα αξιοθέατα και σημεία του νησιού, να επισκεφθούν ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα, να συναντήσουν παράγοντες και φορείς της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού και να συσκεφθούν με τις αρχικές του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Κεντρικός στόχος της επίσκεψης ήταν, αφού αξιολογηθούν οι ανώτερο παράμετροι, να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα των Ρώσων πολιτών στην Κεφαλονιά, γεγονός που αποτελεί κυρίαρχη τουριστική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Ο γήπας αποδείχθηκε πάλι αρπακτικό και κέρδισε χθες τον ΑΣΚ στο κλειστό Βερτατόφολο στην Πάτρα με 93-73. Παρά την ήττα, η ομάδα μας εξακολουθεί να έχει ελπίδες για άνοδο στην Α2 Sky μέσω της τέταρτης θέσης.